Πεσμένο στο οδόστρωμα, λίγα λεπτά μετά τον απεγκλωβισμό του από τα συντρίμμια, ο 42χρονος οδηγός δέχεται τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε με κατεύθυνση από το Σκαλάνι προς το Ηράκλειο ξέφυγε από την πορεία του όταν προσέκρουσε αρχικά δεξιά στο ρήθρο και ακολούθησε τρελή πορεία. Καθώς μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, προσέκρουσε για δεύτερη φορά στο Πρανές και ανετράπη. Διερχόμενοι οδηγοί που έγιναν έντρομοι μάρτυρες του τροχαίου έτρεξαν να τον απεγκλωβίσουν από τη θέση του οδηγού που παγιδεύτηκε. Γιατί πήγε τα μάξια από το συγκατηφόρο απέναντι, πήγαν από τις τούμπες και σταμάσε. Φαντάζομαι ότι ανέβηκε στο Πρανές. Ναι, στο Πρανές σταμάτησε, ναι. Ωστόσο, φτάνοντας οι διασώστες του ΕΚΑΒ, διαπίστωσαν ότι ήταν σε καλή κατάσταση και τον μετέφεραν για τις πρώτες βοήθειες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Όταν ήρθαμε το αμάξι ήταν ανατρεμπαίνο στην άκρη του δρόμου. Ο επιβάτης είχε βγει με τη βοήθεια των περαστικών. Εμείς καθαρά κάνουμε πλήση οδοστρώματος και παρόχη βοήθεια. Σε καλή κατάσταση, ναι. Λίγο έχει χτυπήσει το κεφάλι και λίγο στα χέρια, αλλά κατά να κουνάει και τα πόδια, τα κουνάει όλα. Από τη μία στιγμή στην άλλη βρέθηκε την ίδια ώρα στις Ρόδες διερχόμενου αυτοκινήτου 21χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο που προκάλεσε κομφούζιο στη λεωφόρο Κνωσού. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε περαστικός, φαίνεται ότι ο νεαρός αναβάτης κατέβαινε με τη μοτοσυκλέτα από τη ράμπα της Εθνικής Οδού για να εισέλθει στο ρεύμα προς την Κνωσό. Κατά από συνθήκες που εξετάζονται, το γιοταχή που οδηγούσε μια γυναίκα με κατεύθυνση το Ηράκλειο παρέσυρε τη μοτοσυκλέτα και τον αναβάτη. Έγινε τώρα το λάθος αυτό με το κότσινο φανάρι που παραβίασε. Νόμιζε ότι το προλάβει, η γυναίκα το πρόλαβε. Ερχόταν από την Εθνική, η κυρία κατέβαινε προς τα κάτω, προς Ηράκλειο και το παιδί από Εθνική ερχόταν. Ο νεαρός μοτοσυκλετιστής φαίνεται ότι στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του και γλίτωσε τα χειρότερα, καθώς φορούσε προστατευτικό κράνος. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κατάγματα. Έχει χτυπήσει λίγο στον ώμο, έχει σπάσει το πόδι του κάτω. Έχει σπάσει κάτω, που είναι το ξερό. Αλλά εντάξει, βλέπω παλικάρι καλά φαίνονταν. Ναι. Φορούσε κράνος. Ναι, φορούσε κράνος, ναι, φορούσε. Άρα αυτό ήταν σωτήριο. Ναι.